στο Τορόντο, στον Καναδά, ήταν ο Γιάννης Καραλής. Γιάννη, για να μην κάνω τώρα airball εγώ, να σου δώσω μια assist και να πάρεις το λόγο. Assist βέβαια στον κόσμο του μπάσκετ, Γιάννη, είναι μια τελική πάσα που αξιοποιείται από αυτόν που τη δέχεται. Μην περιμένουν βέβαια τηλεθεατές να σκοράρω εγώ μέσα στο στούντιο, αλλά σκόραρε με τον καλύτερο τρόπο μέσα στο 94 εθνική ομάδα του μπάσκετ. Η εθνική μας που συνέχισε τον μεγάλο της δρόμο που τον ξεκίνησε ίσως το 86 με την πρώτη συμμετοχή σε μουντομπάσκετ στην Ισπανία, τον συνέχισε το 87 με το μεγάλο θρίαμβο, τη μεγάλη κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Αθήνα και όλες οι επόμενες επιτυχίες το 89 στο Ζάγκρεπ, η μεγάλη συμμετοχή για την εθνική μας το 94 μετά την έκτη θέση του 90. Η Ελλάδα στα ημιτελικά. Κανένας ίσως δεν το περίμενε. Μπορεί, γιατί όπως λέει και ο λαός μας, η τρίτη είναι και η φαρμακερή. Οι παίκτες όμως της εθνικής ομάδας, οι παίκτες του Μάκη Δεδρυνού, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν φάνηκαν να πιστεύουν σε κάτι τέτοιο και έκαναν την τρίτη συμμετοχή του σε μουντομπάσκετ χρυσή πραγματικά. Το ελληνικό μπάσκετ που έζησε μεγάλες στιγμές μέσα στο 94. Το μουντομπάσκετ ήταν το απάνθισμα, προηγήθηκε η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς από τον ΠΑΟΚ, ήρθε η συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων στο Final Four με τον Ολυμπιακό, μάλιστα φιναλίστη για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Να μείνουμε στο μουντομπάσκετ για να ξεκινήσουμε και όλα στην ανασκόπηση από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, Γιάννη. Από εδώ και πέρα είναι στο Γιάννη Καραλή. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ήταν όντως ζωντανή, δίνοντας έναν δικό της ρυθμό, μια δική της νότα στη σκηνή του Ρόντο στο Καναδά, όπου για 11 αυγουστιάτικες ημέρες από τις 4 ως τις 14 του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού, είχαν στραφεί τα μάτια και η προσοχή όλων των φιλάθλων του μπάσκετ και όχι μόνο στον πλανήτη μας. Για το πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία, φάνηκε πράγματι στο χειροκρότημα, όπως λέγεται το τραγούδι. Όμως για σκεφτείτε το λιγάκι. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, τέταρτη δύναμη στο παγκόσμιο μπάσκετ. Επιτυχία για πολλούς, μεταξύ των οποίων και ο παριστάμενος της ημέρας του θριάμβου Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Βασιλακόπουλος, ίσως και μεγαλύτερη από το θρίαμβο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας 87. Βλέπετε, δεν είναι μόνο ότι στο Τορόντο εκπροσωπήθηκε όλη η υδρόγειος. Είναι και το γεγονός ότι αρκετοί οι καλοθελητές περίμεναν με το τουφέκι γεμάτο στη γωνία για μια αποτυχία της εθνικής ομάδας. Όμως ο Φασούλας, ο Φάνης και ο Γιαννάκης και τα άλλα παιδιά δεν απογοήτευσαν τους φανατικούς υποστηρικτές τους, αλλά και όλους τους αγνούς Έλληνες φιλάθλους που ήθελαν μια πτωνοτική ένεση της φιλάθλης υπερηφάνειας τους μετά το στραπάτσο στο Μουντιάλ Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή, κάνοντας ένα flashback μέσα από τις σκέψεις και τη μνήμη του μεγάλου πρωταγωνιστή της εθνικής μας Παναγιώτη Φασούλα. Όσοι λένε ότι καλή μέρα από την αρχή φαίνεται, διαψεύστηκαν αυτή τη φορά. Όλα στραβά και ανάποδα έδειχναν στο ξεκίνημα και προειδέαζαν για παταγώδη αποτυχία. Αποκορύφωμα του διαφαινόμενου στραβού κλίματος, η διαφωνία του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ευθύμιου και Μουρτζόγκλου με τον Παναγιώτη Φασούλα 5 ημέρες πριν το τζάμπολ στην προετοιμασία της εθνικής μας στην Ουάσιγκτον, που φάνταζε σαν βόμβα στα θεμέλια της ομάδας. Όταν ειδικά ο πρώτος αποφάσισε να μην πετάξει για το Τορόντο αλλά για την Αθήνα, πολλοί πάγωσαν. Αλήθεια, τι θυμάται 4 μήνες μετά ο Παναγιώτης? Πολλά συνέβησαν στο μουντομπάσκετ στον Καναδά και στην Αμερική πριν πάμε στον Καναδά. Πολλές έντονες στιγμές υπήρξαν σε αυτό και πραγματικά μετά, κάνοντας έναν απολογισμό, αισθάνομαι χαρούμενος και ευτυχής για το γεγονός ότι μπόρεσα και έζησα τόσες έντονες συγκινήσεις πάνω και τόσο μεγάλα κοντρά συναισθημάτων. Ξεκίνησε η όλη ιστορία πολύ νωρίς το καλοκαίρι, όταν έγινε η πρόσκληση των διεθνών την εθνική ομάδα και μία άδεια που ζήτησε σε εκείνο το διάστημα σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από διάφορους και μάλιστα ακούστηκαν και πολλά καυστικά σχόλια. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι είμαι 31 σεζόν. Είχα κάνει ένα πολύ μεγάλο μακρύ πρωτάθλημα και είχε πολύ μεγάλες προφορές ο Ολυμπιακός και ζήτησα μια παραπάνω άδεια για να ξεκουραστώ. Τώρα αυτό, αν δεν έγινε κατανοητό, λίγο με νοιάζει εμένα, γιατί αυτό είναι ένα πράγμα που δεν έχουν καταλάβει οι επικριτές μου, όχι μόνο για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το επόμενο που συνέβη με τον προπονητή, τον Ευθύμιο Κιμουρζόγλου, είναι ότι σε αυτή την εθνική ομάδα, η μεγαλύτερη τουλάχιστον, δεν έχουν να κερδίσουμε τίποτα πια. Δηλαδή πάμε εκεί γιατί θέλουμε να προσφέρουμε μερικά πράγματα στην ομάδα αυτή που αγαπάμε, η οποία μας έχει προσφέρει, αλλά και της έχουμε προσφέρει πολλά. Είναι δηλαδή μια εθνική ομάδα των συναισθημάτων και της προσωπικής διάθεσης. Ακριβώς αυτό και μόνο. Και όλοι πάμε, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον, ερχόμαστε στην εθνική ομάδα και έχουμε, η σχέση μας είναι σχέση συνεργασίας. Δηλαδή,
ο προπονητής με τον Φασούλα ή με τον Χριστοδούλου ή με τον Γιαννάκη. Είναι συνεργάτη σε μια προσπάθεια. Δεν είναι προϊστάμενο και υφιστάμενο. Αυτό πρέπει να το κάνετε. Είναι διαφορετικό το τι συμβαίνει στην εθνική ομάδα από το τι συμβαίνει σε ένα σύλλογο. Και όταν είσαι με συνεργάτη, συνεργάζεσαι με ανθρώπου, είναι επόμενο να περιμένει από αυτού να κατανοούν ένα έτοιμά σου που είναι ότι θέλω μια άδεια μια ημέρα ή όχι. Δεν χρειάζεται να ζητά άδεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό. Αλλά είναι γεγονό ότι η σχέση προπονητή και παιχτών στην εθνική ομάδα δεν είναι σχέση προϊσταμένων και υφισταμένων, αλλά σχέση συνεργατών. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, κάνει τις επικρίσεις του, τελικά βγαίνει χαμένος. Το ταξίδι του Ψηλού στη Νέα Υόρκη στις 28 Ιουλίου, πάντως, σήμανε την αποχώρηση του Ευθύμη, αφού θεώρησε αυτόν ακάλυπτο από την Ομοσπονδία και έδωσε το σύνθημα για ομαδική επίθεση στην πατρίδα κατά του Φασούλα. Ήταν λάθος εκτίμηση, επιπολαιότητα της στιγμής. Δεν είναι καθόλου επιπολή. Εγώ δεν βρίσκω καθόλου επιπολή. Εγώ είμαι στην Αμερική, έχω ιδιαίτερους δεσμούς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι εκεί, γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, στους οποίους λόγω υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα, πάλι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα μπορέσει να πάω καθόλου στην Αμερική. Εκμεταλλευόμενος από ένα ρεπό της εθνικής που θα υπήρχε εκείνη την Παρασκευή, τέλος πάντων, υπέθεσα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να πάω να δω μερικούς φίλους στη Νέα Υόρκη. Και δεν είναι ταξίδι 7 ώρων όπως διαδόθηκε, ούτε δεν ξέρω τι άλλο. Η Νέα Υόρκη με την Ουάσιγκτον είναι μια απόσταση την οποία την κάνουν καθημερινά άνθρωποι για να πάνε στις δουλειές τους. Μένουν στη Νέα Υόρκη, δουλεύουν στην Ουάσιγκτον και πηγαίνουν πρωί βράδυ. Η αεροπορική σύνδεση δηλαδή Νέα Υόρκη στη Ουάσιγκτον γίνεται σε στήλη λεωφορείου. Μπαίνει στο αεροπλάνο, πληρώνει με στο αεροπλάνο, φτάνει στη Νέα Υόρκη, δεν είναι καμία ιδιαίτερη δοκιμασία για κανένα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί το ρεπό μου είμαι αναγκασμένο να το περάσω σε εμπορικό κέντρο και όχι βλέποντα κάποιου φίλου του οποίου είχαν ζωή 4-5 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνω και, εν πάση περιπτώσει, είπα και πριν. Εάν μου έλεγε από την αρχή της, μου έλεγαν κάποιοι από την αρχή του ταξιδιού ότι δεν θα έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό ή ότι πρέπει να ζητάς επιμόνως άδεια από τον προπονητή για να κάνεις κάποια πράξη, μα εγώ δεν θα πήγαινα καν στην εθνική ομάδα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να πάω σε μια εθνική ομάδα που θα έχω προϊσταμένος. Η εθνική ομάδα για μένα, εγώ όταν πηγαίνω στην εθνική ομάδα, πηγαίνω γιατί θέλω να βοηθήσω, γιατί αγαπάω αυτή την ομάδα, γιατί πιστεύω ότι μου έχει προσφέρει και τις έχω προσφέρει. Από εκεί πέρα δεν δικαιολογείς και τη θέση του Ευθύμη που ακολούθησε τις πράξεις. Δεν δέχομαι κανένα να μου βάζει περιορισμούς στην εθνική ομάδα. Γιατί υπάρχει μια γενική συνειδητοποίηση αυτών στην εθνική ομάδα. Κανείς δεν κάνει καμιά άσχημη ζωή, κανένας δεν ξενυχτάει, δεν πίνει, δεν γυρνάει πριν από παιχνίδια ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όλοι είναι συνειδητοποιημένοι σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και κάποιος θέλει να κάνει κάτι, δεν χρειάζεται να ζητάει καμία άδεια. Είναι συνεργάτες εκεί πέρα οι οποίοι προσπαθούν για το καλύτερο όλοι μαζί. Όπως αποδεικνύεται, δεν είναι ζήτημα αν ο Φασούλας πήγε μια μέρα στη Νέα Υόρκη για να κερδίσει η ομάδα ή όχι. Αν υπάρχει διάθεση και καλό κλίμα, όλα μπορούν να γίνουν. Ο σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε νέους ανθρώπους και να διαπαιδαγωγήσουμε ανθρώπους 30 χρόνια στην εθνική ομάδα. Ο σκοπός είναι να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια. Και αυτά τα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσουμε, τα κερδίσαμε τελικά. Ποιος είχε τελικά δίκιο και ποιος άδικο θα το κρίνει η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Η ζωή όμως συνεχιζόταν και εκεί μας με το Μάκη Δεδρινό στο τιμόνι της πια μπήκε στη μάχη. Πρώτη αντίπαλός μας η πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία. Ο Φασούλας με 18 πόντους και 10 rebound ήταν μπροστάρης μιας φοβερά ψυχωμένης εθνικής Ελλάδος. Πάντα Παταφούγκας για τον Χριστοδούλου. Παίρνει την εσωτερική, βγάζει έξω στη γάλα. Σουτάρει με ταμπλό για 3. 68-55. Είδατε για λίγο τον πάγο της ελληνικής ομάδας. Προσπαθεί να απαντήσει ο Ρέμπλ και απαντά. Μειώνει στους 10. Το παιχνίδι τελειώνει με θριαμβεύτρια την εθνική μας ομάδα. 68-58. Η μεγάλη νίκη πανηγυρίστηκε από όλους, διαφορετικά όμως. Ο Φάνης Χριστοδούλου μίλησε για κουράγιο. Κοίταξε, αυτή η ομάδα έχει πολλά κουράγια. Ειδικά από τους μεγάλους παίκτες, σε ηλικία και σχετικά. Δίνουν και κουράγιο στους μικρότερους. Από εκεί πέρα, παιδιά, τι να σου πω, θα αντέξουν πιστεύω μέχρι το τέλος. Μπορούμε να πούμε πρώτοι στον όμιλο, πιστεύω ότι πάμε για πολύ ψηλά. Ο Μάκης Δεδρινός θυμήθηκε πρώτα απ' όλα τους απόντες. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι χαρούμενοι, είμαι όλοι συγκινημένοι, πρώτους απ' όλους εγώ. Δεν έχω την εμπειρία στο τιμόνι της εθνικής ομάδος. Λογικά και ανθρώποι να νιώθω τον Ευθύμη δίπλα μου. Και το λέω με όλη την αυθεντικότητα και την αληθινότητα που μπορώ να μιλήσω τώρα. Και το μεγάλο άγχος του Μάκη Δεδρινού, τώρα τι του χρειάζεται μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι? Αυτό μου χρειάζεται είναι μια επικοινωνία με το σπίτι μου και μάλλον με τον Ευθύμη. Ο Παναγιώτης Φασούλας όμως μίλησε μόνο για τους παρόντες. Αυτή η νίκη αφαιρούνται αποκλειστικά και μόνο παίκτες και προπονητές που ήταν εδώ πέρα μαζί μας. Αν είχα φύγει εγώ το Σάββατο, δεν θα την εφαίρουνε κανένα σε μένα και ούτε εγώ πρόκειται να την εφαίρω σε κανέναν άλλο. Είναι αποκλειστικά και μόνο έργο αυτών των παιχτών και των παραγόντων που βρισκόταν εδώ πέρα.
και μετά από τέτοιο ταρακούνημα που πέρασε η ομάδα, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα που μπόρεσε και το ξεπέρασε και αυτή τη νίκη. Για μια ακόμα φορά θέλω να ευχαριστήσω και τους συμπαίκτες στην εθνική ομάδα για εκείνο το παιχνίδι. Γιατί και αυτοί συναισθανόταν πόσο μεγάλο φορτίο είχε πέσει στις πλάτες μου. Και αυτοί θέλαν να βοηθήσουν. Φυσικά πρώτα θέλαν να κερδίσει η εθνική Ελλάδος, αλλά ξέραν πόσο μεγάλα πράγματα κρεμόταν πάνω από το δικό μου το κεφάλι. Είχαν φτάσει στα αυτιά μου και τρομερά πράγματα. Ότι είχαν γραφτεί στην Ελλάδα, υπήρχαν επικρίσεις, απειλές, δημοσιεύματα, αφιερώματα, κάτι περιοδικά. Κάτι ασήμαντοι βγήκαν ξαφνικά και κάναν δηλώσεις εναντίον μου. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε είχα ακούσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, ούτε έχω ξανακούσει από τότε. Συνέβησαν όλα αυτά λοιπόν και οπωσδήποτε δημιουργήθηκε μια ψυχολογία στον κόσμο ότι αν κάτι πάει στραβά, θα φταίει ο Φασούλας. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Έχοντας αυτή την ψυχολογική φόρτιση, νομίζω ότι είναι επόμενο να πανηγυρίσω τόσο έντονα το γεγονός ότι κερδίσαμε εκείνο το τόσο σημαντικό παιχνίδι που ήταν εναντίον της Γερμανίας. Παρασκευή 5 Αυγούστου και η εθνική μας κάνει συντήρηση δυνάμεων, αφού η νίκη επί της Αιγύπτου ήταν εύκολο έργο. Παρά τις 7 τάπες και τους 14 πόντους του Σαμίρ Γκούντα, η δεύτερη νίκη μας με σκόρ 69-53 ήρθε άνετα, με πρώτο σκόρ τους Χριστοδούλου και Γιαννάκη με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα. 1,5 λεπτό ακόμα. Και ας ευχηθούμε όλα τα χαμένα σουτ να βγήκαν στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί ακολουθεί το πολύ κρίσιμο μάτς με τον Πουέρτο Ρίκο την Κυριακή. Ενώ εδώ ο Φάνης με μια προσωπική ενέργεια έκανε το σκορ 66-53. Έχει και δικαίωμα για ελεύθερη βολή. Ο Φάνης που, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια, με το πάθος και τη φοβερή του δύναμη, κοιτάξτε εδώ τι ωραία μπαίνει μέσα στο κέντρο της ρακέτας και σκοράρει. Θυμίζει κάτι σαν τον Τσαρλς Μπάρκλι των ελληνικών γηπέδων. Θεαματική πάσα του Μπακατσιά, οι σκαφτοί που λένε, Ρετζιάς δεν θα τα καταφέρει. Συρτό μπάσκετ εκεί, που δεν ευνοεί τους ψηλούς. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώνει ο δεύτερος αγώνας της ελληνικής ομάδας στο 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που καταλήγει σε μια νίκη επί της Αιγύπτου με 69-53, 2-0 η εθνική ομάδα έως τώρα στο Παγκόσμιο. Μετά το ρεπό του Σαββάτου ήρθαν τα μαθηματικά της Κυριακής. Βλέπετε, η νίκη της Γερμανίας επί του Πουέρτο Ρίκο είχε εμπλέξει τα πράγματα. Με ήττα από 8 πόντους και κάτω ήμασταν πρώτοι και προκρινόμασταν στους 8 στον ίδιο όμιλο με την Κροατία, τον Καναδά και την Ισπανία. Ενώ με ήττα από 8 έως 12 πόντους ήμασταν δεύτεροι και θα αντιμετωπίζαμε τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Αυστραλία. Φτάσαμε στο όριο. Χάναμε με 9 πόντους με σκορ 72-63, 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Και ο Σιγάλας εκτελούσε βολές. Η εντολή. Η βολή μπήκε κατά λάθος. Όλοι στεναχωρήθηκαν όσο οξύμορο και αν ακούγεται που ήταν πρώτοι, όμως η απίστευτη νίκη της Κίνας επί της Ισπανίας με 78-76 έφτιαξε τα πράγματα. Είδες, γίνεται καμιά φορά. Πραγματικά πολλά πράγματα. Ζήτησε να γίνει, προσπάθησαν να τη στείλει στο σίδερο. Μπήκε μέσα. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό με αυτά τα πράγματα. Αναγκάζεσαι να κάνεις υπολογισμούς και να γίνεις μαθηματικός ξαφνικά την ώρα που θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει μόνο η νίκη και τίποτα άλλο. Δυστυχώς όμως αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Όλοι κάνουν τους υπολογισμούς τους, όλοι θέλουν να παίξουν σε ένα ευκολότερο όμιλο. Ευτυχώς για εμάς ο ευκολότερος όμιλος ήρθε με την εύστοχη βολή του Σιγάλα. Μας ήθελε για λίγο ο Θεός, ευτυχώς. Αρχή δευτέρου γύρου με στόχο την τετράδα. Ο πρώτος αγώνας με τους διοργανωτές Καναδούς ήταν ο σημαντικότερος, αφού μια νίκη μάλλον θα σήμαινε πρόκληση στους ημιτελικούς. Κατορθώσαμε τελικά και φτάσαμε σε έναν όμιλο που μια νίκη του Καναδά θα μας έφερνε στους τέσσερις του κόσμου. Και βέβαια ήταν δύσκολο, γιατί με τον Καναδά παίξαμε ένα φιλικό, το πρώτο φιλικό που κάναμε όταν φτάσαμε στον Καναδά και είχαμε χάσει βέβαια. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε πολύ δυνατά στο φιλικό. Βέβαια, παίζοντας τόσο δυνατά, καταφέραμε να μας κερδίσουν γιατί μας είχαν σκοτώσει το ξύλο. Και παίζαμε με Καναδούς διαιτητές και κάτι μου έλεγε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Με επίσημη διαιτησία δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Και πραγματικά έτσι έγινε τελικά. Η Εθνική έχει 6 φάουλ, άρα ούτε με το επόμενο μπορεί να στείλει τους Καναδούς στη γραμμή. Πέφτει ο Φοκ, καθαρή φάση! 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Μπακατσιάς! Φασούλας κάρβονται! Ναι! 74-71! Η εθνική ομάδα κάνει το μεγάλο βήμα για την τετράδα. Λίγη το μάτ, το κάρφωμα του Φασούλα. Η μεγάλη ψυχή ο Φάνης Χριστοδούλου. Αλλά ποιος δεν έδωσε την ψυχή του σήμερα, μια μεγάλη εθνική ομάδα. Βγαλμένη από τα όνειρά μας, φίλες και φίλοι. Το τελικό 74-71 με 26 πόντους του κορυφαίου Φάνη Χριστοδούλου και 18 του φοβερού Φασούλα σκόρπισε θύελα ενθουσιασμού στον έκτο παίκτη της εθνικής μας, τους Έλληνες μετανάστες, κάνοντας την Τάνφορντ Στρίτ να θυμίζει ομόνοια. Είναι γεγονός ότι στους Έλληνες το αίμα νερό δεν γίνεται ποτέ τελικά. Είναι ένας λαός που δεν αφομοιώνεται εύκολα, δεν χάνει την εθνική του συνείδηση δηλαδή.
όσες γενιές και αν περάσουν Ελλήνων στον Καναδά. Και στον Καναδά, μάλιστα, που είναι πολύ πιο έντονη η προσπάθεια αφομοίωσης που γίνεται από τον κοινωνικό περίγυρο των Ελλήνων. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός να βλέπω σε δεύτερη τρίτη γενιά Έλληνες, οι οποίοι υποστηρίζουν με τόσο φανατισμό την εθνική Ελλάδος. Και μέσα σε όλα τα αυτράπελα που ακούγονται για την Ελλάδα στο εξωτερικό, νομίζω ότι ένα από τα ευχάριστα που συμβαίνει, από τα λίγα ευχάριστα που συμβαίνουν, είναι η εθνική ομάδα μπάσκετ. Και αυτό το πράγμα του δόθηκε ευκαιρία να το τονίσουν ιδιαίτερα στους Καναδούς συμπατριώτες τους. Και εμείς νιώθαμε μια υποχρέωση ότι έπρεπε να τους δώσουμε αυτή τη χαρά. Και πιστεύω ότι ό,τι περνούσε από το χέρι μας, τέλος πάντων, και ό,τι ήταν μέσα στις δυνατότητές μας, το κάναμε. 6.000 ξενιτεμένοι Έλληνες βγάζουν τα αποθυμένα τους εδώ, σε μια ξένη χώρα, και νιώθουν υπερήφανοι που 12 παλικάρια από την Ελλάδα παίρνουν το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η χώρα μας είναι εδώ και υπάρχει. Το παιχνίδι τελειώνει. Η Ελλάδα νικά 77-61 την Κίνα και περνά στον ημιτελικό του Μουντομπάσκετ, ένα όνειρο άπιαστο για όλους εμάς όταν βλέπαμε την εθνική μας ομάδα να ξεκινά την προσπάθειά της με πολλά προβλήματα, με παίκτες να κατεβαίνουν από το τρένο που οδηγούσε για το Τορόντο, με τον προπονητή τον πρώην τον Εφήμιο Κιουμουρτζόγλου να φεύγει, να παρετείται. Αλλά όλα αυτά έχουν ξεχαστεί πια εδώ. Η Ελλάδα είναι στις 4 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Η νίκη μας την Τετάρτη 10 Αυγούστου επί της Κίνας με 77-61 έκανε την ήττα μας από την Κροατία με 95-81 δύο μέρες αργότερα σχεδόν αδιάφορη. Προσπαθήσαμε να παίξουμε καταρχάς για να κερδίσουμε, δεν παίζει για να χάνεις ποτέ. Απλά γνωρίζοντας ότι η Κροατία είναι δύναμη, γνωρίζοντας ότι μπορεί να ανοίξει ένα μπάσκετ με το παιχνίδι της και να τρέχουμε για να μην προλαβαίνουμε. Και προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο να εξαντλήσουμε κάθε εκμάδα των δυνάμεων που έχουν κυρίως οι βασικοί που έχουν σηκώσει τον Γολγοθά αυτόν, προτιμήσαμε να φρεσκάρουμε συνέχεια την ομάδα, να δοθούν εμπειρίες και στα άλλα τα παιδιά. Ήμασταν στους 4 με αντίπαλο την Dream Team 2, την ομάδα όνειρο των Ηνωμένων Πολιτειών, των αστέρων του NBA και του Σακίλ Ονίλ που είχε εκδηλωθεί στον αγώνα με τον Καναδά σαν οπαδός του Πασούλα. Ναι, ήμουν εκδηλωτικός πράγματι υπέρ της Ελλάδας στον αγώνα σας με τον Καναδά. Και αυτό γιατί οι παίκτες σας παίξαν με ενθουσιασμό, με δύναμη, παίξαν γενικά πολύ καλά. Γι' αυτό κουνούσα και την ελληνική σημαία. Πιστεύω ότι θα γίνουν καλές μάχες με τον 15 και τον 13, θα πει ο Σακίλ Ονίλ, επιλέγοντας τον Φάνη Χριστοδούλου και τον Παναγιώτη Φασούλα. Ο ίδιος πάντως ο Παναγιώτης έχει τη δική του εξήγηση γι' αυτό. Έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο να κάνουν δημόσιες σχέσεις οι Αμερικανοί. Είναι γεγονός αυτό. Το ξέρουν, το μαθαίνουν αυτό το μάθημα πολύ καλά από πολύ μικρή. Νομίζω ότι σαφέστατο Σακίλ Ονίλ είδε ποιοι ήταν οι περισσότεροι μέσα στα γήπεδα. Και προφανώς ήθελε να έχει την αγάπη και την υποστήριξη. Δεν είναι κακό αυτό. Και την υποστήριξη των Ελλήνων φιλάθλων, όπως και την είχε. Και είδαμε όλοι και τι έγινε στο Ειρήνης και Φιλίας όταν ήρθε ο Σακίλ Ονίλ. Ο ημιτελικός με την Dream Team ήταν μοναδική και αξέχαστη εμπειρία για τους παίκτες μας. Παρά την ήττα μας με 97-58 μάλιστα, ήμασταν οι πρώτοι αντίπαλοι που δέχτηκαν κάτω από 100 πόντους στην ιστορία των Dream Team 1 και 2. Ο Παναγιώτης πάντως βλέπει τα πράγματα πιο ψυχρά, πιο αληθινά. Την εθνική ομάδα της των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένα παιχνίδι ξεχωριστό για όλους. Και ήταν και ευχάριστο το γεγονός ότι για κάποια στιγμή η εθνική ομάδα προηγήθηκε. Πράγμα που συμπερικούσα από μπάσκετ, έδωσε και εθνική ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Το οποίο ήταν κωμικό όταν το σκέφτεσαι στο τέλος, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία εκτός από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον κόσμο, είχε και την ανοχή των διαιτητών. Ήρθε εκεί πέρα για να παίξει. Δεν λέω ότι αδικηθήκαμε στο μεταξύ μας παιχνίδι, προς Θεού έτσι. Αλλά ήρθε εκεί πέρα για να πάρει το χρυσό μετάλλιο και θα το παίρνει ούτως ή άλλως, ό,τι και να γινόταν. Και αυτό γιατί ενώ σε όλα τα παιχνίδια παίζαμε με διεθνείς κανονισμούς, όσα παιχνίδια έπαιζε η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, θα παίζανε με NBA κανονισμούς. Τέλος πάντων, είναι μια ατραξιόν η οποία δίνει πρόσθετα εισιτήρια και πρόσθετη έγκληση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Καλό να συμβαίνει. Θα παλεύουν όλες οι ομάδες για το δεύτερο, για τη δεύτερη θέση. Η νίκη της Ρωσίας επί της Κροατίας με 66-64 στον άλλο ημιτελικό έφερε τους Κροάτες στο δρόμο μας για το χάλκινο μετάλλιο. Και όπως το 93 στο Ευρωμπάσκετ της Γερμανίας, έτσι και τώρα μας το στέρισαν, νικώντας μας με σκόρ 78-60. Ο λόγος? Είναι βέβαια καλύτερη ομάδα από την εθνική ομάδα της Ελλάδας, αλλά και οι δύο ομάδες που φτάσανε τελικά να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι ήταν από τη μία μια καταρακωμένη ψυχολογικά και σωματικά ομάδα και από την άλλη μια ομάδα που, έχοντας την άνεση του πάγκου και όλα αυτά,
και την ψυχολογική άνεση, μας κέρδισε σχετικά εύκολα. Ενώ εμείς με την ψυχή στα πόδια κάθε φορά, και αυτό το μάτι και εκείνο, και ένα σκαλοπάτι παραπάνω, και άντε λίγο ακόμα, και τελικά φτάνουμε κάπου που κλατάρουμε την κοινή, μια κοινή ονομασία, κοινή λέξη που χρησιμοποιούν. Και μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητες μας, δεν φτάσαν παραπάνω. Έκπληξη θεωρήθηκε η συμμετοχή της Ρωσίας στον τελικό, που έχασε με 137-91 από την παρέα του Σακίλ Ονίλ, του Ρέτζι Μίλλερ, του Τζόε Ντουμάρς, του Σον Κέπ και των άλλων παιδιών της Dream Team 2. Όμως το ρώσικο μπάσκετ έδειξε τα δόντια του, κατακτώντας το αρχηρό μετάλλιο. Δίκαια. Ναι, νομίζω ότι ήταν δίκαια. Και πραγματικά αξίζανε αυτά τα παιδιά να φτάσουν στο τελικό, γιατί ήταν νέα παιδιά, όλοι οι περισσότεροι μάλλον. Και παίξαν τρομερό μπάσκετ και απέναντι στους Κροάτες και απέναντι σε όλους τους αντιπάλους τους. Και μάλλον ήταν λάθος εκτίμηση για μας ότι περιμέναμε να παίξουμε καλύτερα με τους. Θα ήταν και προτιμότερο για μας να παίξουμε με τους Ρώσους. Γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τους κερδίσουμε εύκολα. Είναι μια χώρα τεράστια η Ρωσία. Φαντάζομαι ότι θα έχει άνθηση στο μέλλον. Τι ήταν όμως για τον ίδιο τον Παναγιώτη Φασούλα το μουντομπάσκετ του Καναδά? Πρώτος συστάπες στη διοργάνωση και πρώτος σκόρερ και ριμπάουντερ της εθνικής μας, για πολλούς βρέθηκε στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Για τον ίδιο. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι καλό στην καριέρα μου, όλοι την ονομάζουν την κορυφαία στιγμή της καριέρας μου. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλές στιγμές στην καριέρα μου και δεν θα ήθελα. Ήταν μια πολύ κρίσιμη στιγμή στην καριέρα μου το μόντο μπάσκετ. Έχω παίξει και καλύτερα παιχνίδια, εγώ πιστεύω, και με την εθνική ομάδα και με τις ομάδες που έχω αγωνιστεί. Και για την εθνική μας, ήταν πράγματι ο κορυφαίος τρίαμβος του ελληνικού μπάσκετ. Πάντα πρέπει να το συγκρίνουμε με το Ευρωμπάσκετ του 87. Γεγονός είναι ότι η ομάδα μας δεν θα έφτανε. Το ελληνικό μπάσκετ δεν θα έφτανε να έχει μεγάλες επιτυχίες, πιστεύω εγώ, αν δεν υπήρχε το 1987. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Ο αγρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης και των ομάδων και της εθνικής ομάδας ήταν το 1987. Οπότε δύσκολο να συγκρίνουμε τώρα κάθε εποχή. Οπωσδήποτε ένα σαν το να λες ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδας ανήκει στις 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου μαζί με Αμερική, Ρωσία, Κροατία, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και άσχετα με το τι σκουπίδια πετάνε διάφοροι αντιμπασκετικοί τους λόγω, ότι ήταν μια εύκολη διοργάνωση και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι γεγονός ότι ορισμένα παιχνίδια για μας ήταν εύκολα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδας όταν παίζει με την Αίγυπτο, είναι πράγματι ένα εύκολο παιχνίδι. Αλλά είναι ακριβώς όπως το ποδόσφαιρο, παίζει η εθνική ομάδα της Ολλανδίας εναντίον της εθνικής ομάδας της Ελλάδας. Είναι για την Ολλανδία ένα εύκολο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα είναι στα ψηλά σκαλοπάτια του παγκόσμιου μπάσκετ. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και εύκολα παιχνίδια για αυτήν. Αν ήταν στα χαμηλά, θυμόμαστε. Εγώ έχω παίξει και τότε που ήμασταν σε χαμηλότερα επίπεδα. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ήταν δύσκολα παιχνίδια παίζοντα εναντίον τη Φιλανδία. Στη Φιλανδία. Χάναμε από την Τινησία. Δηλαδή έχουν γίνει και αυτά. Αλλά ξαφνικά έγινε τόσο μεγάλη ανάπτυξη που δεν χάνουμε πλέον από την Τινησία. Δεν χάνουμε την Φιλανδία. Αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει στην ελληνική ομάδα μπάσκετ και βλέπω.